Καλημέρα κύριε Καρακαλιό. Καλή σας μέρα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Εγώ σε εσάς, για να φτιάξει και το κλίμα πριν πάμε στα Τζοκετζίεν που θα το γαλάσουν. Η εκπομπή έχει 20 λεπτά ακόμα. Ο κ. Μητσοτάκης πόσα λεπτά έχει ακόμα την εξουσία, μέρες, εβδομάδες, για πείτε μου. Γιατί με αυτά που συμβαίνουν θα έπρεπε από χθες το βράδυ, από προχθές, μετράει όχι απλώς ανάποδα, αλλά μετράει με το δικό του διαστροφικό τρόπο. Αλλά πάμε στα δικά μας. Ναι, Λονδίνο, έκθεση παγκόσμια έκθεση τουρισμού, είναι σαν να γίνεται Ολυμπιάδα του τουρισμού, μετά από τα χρόνια του COVID, που ουσιαστικά ήταν μια λαμπρή γιορτή. Η Ελλάδα είχε ένα πανέμορφο πρωτοποριακό περίπτερο με πολλά στοιχεία digital. Ο κύριος Κικίλιας ήταν εκεί, αρμόδιοι του industry ήταν εκεί και από την πλευρά της χώρας και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. Όμως, ούτε 5 μέτρα πιο εκεί, ακριβώς παράπλευρα, μεσοτυχία που λέμε, θυμάστε πώς ήταν η μεσοτυχία Μητσοτάκη Χριστοφοράκου, εδώ είχαμε μια ούτε τείχος, ούτε τίποτα, μια μουκέτα. Χώριζε το ελληνικό περίπτερο από το τουρκικό. Και τι έγραφαν οι οθόνες του τουρκικού περίπτερου παντού? Τουρκετζίαν. Μισό λεπτό. Είναι η προμετωπίδα της τουρκικής τουριστικής πολιτικής. Δίπλα στο δικό μας περίπτερο δηλαδή. Κυριολεκτικά δίπλα. Και να σας πω ποιο είναι το πιο ωραίο σε εισαγωγικά ντροπιαστικό επί της ουσίας. Ότι παραδίπλα, ξέρετε τι άλλο ήτανε. Το περίπτερο της βόρειας δίθεν Κύπρου. Των κατεχομένων. Τι, επίσημο του ψευδοκράτους. Παλαιότερα τα κατεχόμενα εμφανιζόντουν σαν είτε ως περιφέρεια της Τουρκίας, είτε μέσα από τις διάφορες βιομηχανίες όπως των ξενοδοχείων. Πλέον τα κατεχόμενα ήρθαν στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού με κανονικό περίπτερο σαν να είναι χώρα, όχι χώρος. Και σκέφτηκα μάλιστα και πήγα και κάθισα και τους ρώτησα, είναι δυνατόν? Οι άνθρωποι γελάγανε, λέει, εμείς τα έχουμε ξεπεράσει αυτά, αλλάτε τι θέλετε εδώ, πήρα έντυπα, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, γιατί σε λίγο κρίνουν ότι έχεις προσπαθήσει να τα εξαφανίσει και αυτά. Έχουμε λοιπόν από τη μία Τουρκετζίαν και από την άλλη North Cyprus, Βόρεια Κύπρος. Και κανείς δεν μιλάει. Ρωτάω τον φίλο μου, παραμένει φίλος μου, αλλά με αυτά που κάνει θα αναγκαστώ και εγώ να μπω σε αντιπαράθεση μαζί, τον κύριο Γεωργιάδη. Πόσους μήνες χρειάζεται ακόμα για να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης? Και λέω το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι δουλειά του Δένδια ή του Κικίλια. Είναι συγκεκριμένα δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πόσους μήνες χρειάζεται ακόμα για να κάνει την περιβόητη ένσταση? Είχαμε αποκαλύψει, τα είχα βγάλει εγώ και νομίζω ότι τα παίξατε και εσείς στις εκπομπές σας και τις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές, την ιστορία, την απάντηση που δώσαν στους ευρωβουλευτές που από κοινού προς τιμήν τους κάνανε ένσταση και θόρυβο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίες. Και τι είπαν οι υπηρεσίες? Ότι εξακολουθούμε να έχουμε χρόνο να κάνουμε ενστάσεις και να αντιδράσουμε. Και εμείς τι κάνουμε? Την πάπια. Για να μην πω κάτι άλλο. Συγγνώμη, δηλαδή είναι αντίδραση της ελληνικής πλευράς και της κυπριακής για το ψευδοκράτος. Δεν έχετε δει εκεί, δεν είδατε καθόλου τίποτα? Εγώ, για να πω την αλήθεια, επειδή τώρα θα μπω στα υπουργεία τα σχετικά για να δω αν έχουν γίνει έστω αυτές τις τυπικές αντιδράσεις, δεν είδα. Προφανώς δεν είδατε και εσείς στα ελληνικά μίντια. Μάλιστα. Θα κάνω όμως τον detective, είναι εδώ ο Sherlock Holmes, πολύ δημοφιλής. Θα πάω να δω τις μεθοδολογίες σου, να ανακαλύψω αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Το σίγουρο είναι ότι και 3 μήνες μετά την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι αν κάνετε εσείς ένσταση, εμείς θα την εξετάσουμε. Όχι μόνο ένσταση προφανώς δεν έχει γίνει από την ελληνική πλευρά, αλλά ο όρος του Τουρκετζίαν πλέον νομιμοποιείται. Είναι το επίσημο σλόγγαν με το οποίο κατεβαίνει η Τουρκία στις τουριστικές εκθέσεις. Και δίπλα ακολουθεί και το νόθο παιδάκι της, το παράνομο ψευδοκράτος, το Βόρειο Κυπριακό, το οποίο το εμφανίζουν πλέον ως χώρα. Αυτή είναι η κατάντια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνω, δεν τα αφήνω. Το αφήνω για να πω και λίγο πιο κάτω. Είπατε εισαγωγικά, και με συγχωρείτε, θα διαφωνήσω, κύριε Καραχαλιού μου.
Είπα εισαγωγικά πόσα λεπτά χρειάζεται ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας, απολαμβάνοντας μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που είναι αποτέλεσμα εκλογών. Τι ακριβώς θέλετε εσείς να τον ρίξουνε? Ναι. Όχι, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να τον ρίξω. Θα ήθελα όμως να έχει και όδη ευθυξία ο ίδιος είτε να παραιτηθεί είτε να πάει σε εκλογές. Όμως, που ξανασκεφτόμουν και έλεγα οι εκλογές θα δημιουργήσουν ένα λάθος και θα είναι και άδικες προς τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πρώτα πρέπει να εξηγηθεί. Δεν μπορεί να πάει μια παράταξη στην Καρμανιόλα όμοιρο των διαστροφών του. Έτσι. Και δεν μπορεί να του δίνουμε χρόνο, λεπτά, για να πιθανότατα βγάζει αυτός και η συναυτό λεφτά. Γιατί βλέπετε ότι το καθεστώς Μητσοτάκη είχε στήσει ένα μηχανισμό που είχε από γραμματής της κυβέρνησης, βλέπετε Δημητριάδη, μέχρι πάτσιτες, μέχρι υπόκοσμο, όπως είπε ο μεγαλύτερος μέχρι προχθές υποστηρικτής της ο κ. Μαρινάκης. Και αυτά δεν απαντιούνται. Μπορούμε να πάμε σε εκλογές, να ανοίξει η προεκλογική διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ αντί για σποτάκια να βγάζει ονόματα υπουργών που παρακολουθούν το. Θα ήταν μια εκλογική καταστροφή. Άρα, ναι, θα έπρεπε να φύγει και να έχει παραιτηθεί. Ναι, θα έπρεπε δεύτερη επιλογή να πάει σε εκλογές, αλλά με ένα τεράστιο αστερίσκο, να έχει δώσει εξηγήσεις. Ο Κώστας Καραμανλής από το νησί σας, από την Κρήτη, στις αρχές Αυγούστου, είπε κάτι πολύ απλό. Ότι πρέπει να έρθουν όλα στο φως. Ότι για να μπορεί να κυκλοφορεί ως πρωθυπουργός, ως πολίτης θα έλεγα εγώ, ούτε καν ως πολιτικός, θα πρέπει να τα δει, ρίξει όλα στο φως. Μετά από λίγο βγήκε μια φίλτατη κορυφαία πολιτικός από την Κρήτη και μίλησε για το δόγμα ομερτά. Το δόγμα ομερτά που έβαλε η κυρία Μπακογιάννη στη δημόσια ατζέντα, ο κ. Μητσοτάκης το έκανε πράξη. Και στην επιτροπή την εξεταστική στήθηκαν τα πάντα, δεν ερωτήθηκε κανείς και τώρα ξανακαλούνε, λέει, εχθές το μεσημέρι το διάβασα, τον Μπίτσιο, τον Λαβράνο, ονόματα που ήταν ταμπού. Ονόματα ταμπού βγαίνουν πλέον στο Μέγκα και τα λένε. Έπρεπε να βγει ο κύριος Πρετεντέρης για να έχει φως. Η δικαιοσύνη 2 μήνες που δεν κάνει καμία άρση απορρίτου είναι μια δικαιοσύνη που λειτουργεί. Ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης όταν ήρθε είχε ένα πολύ βρώμικο σχέδιο στο μυαλό του. Το σχέδιο ήταν τόσο βρώμικο γιατί αφορούσε το πολίτευμα. Ήθελε να εγκαταστήσει, να διαφυτρήσει, πείτε το όπως θέλετε, να επιβάλλει ένα καινούριο καθεστώς στη χώρα, τον νέο μητσοτακισμό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση, κύριε Καραχαλιού. Δεν είναι πολιτική εκτίμηση. Το καθεστώς για να χειριστεί χρειάζεται, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι έλεγχος των πολιτών. Τον έκανε ή δεν τον έκανε με τα μέσα που τον στηρίζανε αναφανδών. Και αυτό έχει να κάνει με την δημόσια ενημέρωση. Ήθελε και πληροφορίες. Όχι μόνο πληροφορία προς τα έξω, αλλά και από μέσα. Οι πληροφορίες τι χρειαζόντουσαν, χρήμα. Ξέρετε, το 25.000 ο αριθμός αυτός, τον οποίο ξεχνάμε όλοι, πάμε και αμφισβητούνε, αν ήταν 33 ή 103, και αν ο Βαξεβάνης είχε δικαίωμα να μεταδώσει, συγγνώμη, να αναφέρει αυτά τα ονόματα που φέρεται ως παρακολουθούμενοι. Γιατί δεν ρωτάνε τον κύριο Ράμο, ποιοι είναι οι 25.000, προσέξτε τον αριθμό, μια ολόκληρη πόλη που μόνος του είπε ότι παρακολουθούν το. Έχουμε δηλαδή 25.000, γι' αυτό σου μιλάω για καθεστώς. Δεν είπα πολύ. Όταν έχεις 25.000 συμπολίτες σου να τους ψάχνεις, να ακούς τα μηνύματά τους, επισήμως, δεν το αρνήθηκε αυτό ο Μητσοτάκης. Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος προχθές, όπως ήταν ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν τον ρώταγα για τον Βαξεβάνη που μπορεί να λέει ότι θέλει να τον παρουσιάζει στους δημοκράτες ως τον κόκκινο διάβολο. Εγώ δεν τον ρώταγα για τον κύριο Ράμο, τον αξιοπρεπέστατο πρόεδρο της Επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί αυτούς που παρακολουθούν παρανόμως. Έβγαλε πόρισμα 25.000 σε 3 χρόνια, 8.000 του χρόνο. Να κάνουμε την ανάλυση πώς παρακολουθούσε κάθε μέρα. Τι τους είχε όλους αυτούς ανάγκη, αν δεν ήταν για να τους πιθανότατα ελέγχει, για να μην πω εκβιάζει. Θα σας πει κάποιος ότι μέσα εκεί είναι περιπτώσεις παραβατικότητας, εγκλήματος, ενδεχομένως. Να σας πω κάτι. Έπρεπε τότε για τον Κολωνό να βρεθεί η θεία του άτυχου αυτού παιδιού, του δύστυχου παιδιού, για να έχουμε την καταγγελία. Άμα παρακολουθεί 25.000 κόσμο. Αφού αυτός εκ της θέσεώς του, αυτό το κτίνος ο Μίκος, μιλούσε καθημερινά εκ της θέσεώς του. Δεν λέω ότι συνεργαζόταν για να εκδώσει το παιδί, με βουλευτές και υπουργούς. Άμα άκουγε τα τηλέφωνα των μεν, δεν άκουγε τον δε,
δεν μπορούσαν να τον βρούνε, έπρεπε να εμφανιστεί η θεία του παιδιού. Και να σας πω κάτι, τι έχει ανάγκη να παρακολουθεί τους υποψήφιους, πώς να το πω, εγκληματίες, όταν αφήνει ελεύθερους αυτή η κυβέρνηση τους καταδικασμένους εγκληματίες. Θέλει να μαζί τους καινούριους, όταν δεν έχει πάρει πίσω τον έσχιστο αυτό νόμο που ακόμα και σε παιδοβιαστές δίνει το δικαίωμα αναστολής μέχρι το εφετείο. Εγώ ξέρετε ότι λέω ονόματα. Τον κύριο Λεύκοβιτς, αυτόν τον άνθρωπο που διάβασα ότι καταδικάστηκε ομόφωνα στο κακουριό δικείο, γιατί βίαζε την κόρη του, την ανήλικο παιδί του. Δεν ήταν μόνο παιδοβιαστής, ήταν και μομίκτης. Ο άνθρωπος αυτός είναι ελεύθερος, του παίζει παράγοντα στα Γιάννενα, ήταν υποψήφιος με συγκεκριμένο κόμμα, συγκεκριμένου χώρου, αυτό το, πώς το λένε, γέφυρα το λέγαν τότε, δράση κλπ. Ήτανε παράγοντας και το παίζει μάγκας με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα το παίζει διπλά μάγκας, γιατί ενώ έκανε αυτό που έκανε στο άτυχο παιδάκι του, αυτή τον καταγγείλει η κόρη του, κυκλοφορεί ελεύθερος. Αντί να ψάχνουν για τους επώνυμους, να ψάξουν για τους ανθρώπους που καταδικάστηκαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Με βλέπετε οργισμένο, γιατί αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία. Είναι μια τεράστια υποκρισία. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε ποτέ. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει το σύνδρομο του πρώτου. Ήθελε παντού να φαίνεται πρώτος, να πάσχει από αυτό το σύνδρομο. Γι' αυτό βλέπετε και στην τελευταία συνέντευξη, πάλι μιλούσε για πρωτιές. Έλεγε ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το παγκόσμιο πρόβλημα των παρακολουθήσεων. Έλεγε ότι υπάρχουν 500 τέτοιου τύπου συστήματα στην αγορά, χωρίς να διευκρινίζει αν είναι της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Και το ερώτημα είναι μετά από 3,5 χρόνια τι κάνει. Ξέρετε, ο Μητσοτάκης με το σύνδρομο του πρώτου δείχνει όλα τα σύνδρομα που είχε από παιδί. Ποτέ δεν τον είχαν ως πρώτη επιλογή. Ούτε οι γονείς του, ούτε οι συμμαθητές του, ούτε οι φίλοι του, κούλοι τον λέγανε, ούτε οι συνεργάτες του, ούτε οι βουλευτές του. Και τώρα που με όποια συμμαχία με τον διάβολο έκανε, κατάφερε να αναδραγηθεί στην εξουσία, λέει τώρα θα σας δείξω εδώ, θα σας εκδικηθώ. Κύριε Καραχαλιό, να ρωτήσω. Λέω ότι εμείς δεν μπορούμε από τη μεταπολίτευση και μετά να έχουμε έναν πρωθυπουργό που χρησιμοποιούσε μαζικά χουντικές πρακτικές για να κυβερνήσει με αντίστοιχο τρόπο με αυτό των συνταγματαρχών. Ο πρωθυπουργός... Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα πέσει με τέτοιο γδούπο, ενώ είναι 10 μονάδες συζήτησαν δημοσκοπήσεις μπροστά. Αυτό θα είναι το πρώτο που θα έχει ως μετάλλιο, αλλά θα είναι τσίκινο, δεν θα είναι χρυσό. Ο πρωθυπουργός πάντως στη συνέντευξη, την οποία αρκετές αναφορές κάνατε, είπε ανοιχτά ότι εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει ένα κέντρο με ένα παράνομο λογισμικό που πραγματοποιεί παρακολουθήσεις. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα από το να το συνδέετε με μένα. Πάμε λοιπόν. Αυτό το κέντρο φέρεται ότι έχει από πίσω μια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή φέρεται να έχει εξελιχθεί ως κέλυφος άλλης εταιρείας, η οποία ανήκει στον κύριο Δημητριάδη. Ο κύριος Δημητριάδης φέρεται, τα λέω όλα αυτά, τα φέρεται σε εισαγωγικά, αλλά και ουσιαστικά, για να μην σας τρέχει το ραδιοτηλεοπτικό και να μην μας κάνουν αγωγές, αλλά ας μας κάνουν, να είναι εταιρεία του κυρίου Λαβράνου. Ο κύριος Λαβράνος φέρεται να είναι κουμπάρος του κύριου Δημητριάδη. Ο κύριος Λαβράνος φέρεται να είναι κουμπάρος και άλλου υπουργού κλειδί της κυβέρνησης, ο οποίος έχει σχέση με την άμυνα. Να βγουν να μας πούνε πόσοι από αυτούς έχουν κουμπαριές με τον Λαβράνο και να βγει ο Λαβράνος στην Επιτροπή να πει από πού αγόρασε την εταιρεία του. Να σας πω το χειρότερο. Αυτά είναι τα της Ελλάδος που ίσως και μεταξύ μας μπορεί σε εισαγωγικά να τα βρούμε. Να πέσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές και να ξαναβρει και είναι η Δημοκρατία την πορεία της και η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Όμως η εταιρεία που εκπροσωπεί ο Λαβράνος είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Το είπε ο κύριος Πικραμένος χθες. Ο ιδιοκτήτης της, και δεν είναι φερόμενος εδώ, μιλάμε πλέον για τον κύριο Ντάλιαν, είναι πρώην στέλεχος περιβόητης ομάδας 81 της Ισραηλινής αντικατασκοπίας του στρατού. Δηλαδή, ο κύριος Λαβράνος συνδιαχειριζόταν, αν όλα αυτά αποδειχθούν, με το παρακράτος στο Ισραηλινό, πιθανότατα, και εδώ ξαναρχόμαστε στα κατεχόμενα, με σέρβερς που βρισκόντουσαν στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και γιατί βρισκόντουσαν εκεί? Γιατί εκεί δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος, είναι όλα ελεύθερα για όποιους έχουν να πληρώσουν. Λοιπόν, το παρακράτος της Ελλάδας είχε άκρες και βάση
τους πιθανούς σέρβερς της Ιντελέξα στο παρακράτος του τουρκοκυπριακό. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή, στρατηγικοί μας αντίπαλοι, χώρες οι οποίες μας απειλούν καθημερινά να κάνουν το μισό Αιγαίο δικό τους, όπως η Κύπρος, έχει στο προτεκτοράτο της τους σέρβερς με τους οποίους ακούγανε τον κύριο Δένδια, τον κύριο Φλόρο, τη μισή πολιτική ηγεσία της χώρας και την άλλη μισή επιχειρηματική ηγεσία. Ξέρετε, έπρεπε να περιμένουμε ένα πέναλτι για να γίνει έξαλλος ο κύριος Μαρινάκης, να μπορέσει να βγει ο κλωβός της μισοτακικής προπαγάνδας από τα αυτιά των δημοκρατών. Εμένα να κάνει έξαλλο, όχι η στάση του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ τον κύριο Μητσοτάκη τον ήξερα από το σχολείο. Παίζαμε μονό 3-3 φίλοι στο μπάσκετ και μας έκλεβε στο σκορ. Αυτός ο άνθρωπος, όταν θα είχε δύναμη, δεν θα έκανε το ίδιο με τη δημοκρατία την οποία την βιάζει κάθε μέρα. Το πρόβλημά μου είναι οι 155, και ξέρω τους δύο πρωθυπουργούς γιατί έχουν μιλήσει, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους έχω πει αθόρυβους, τους λέω πλέον άλαλους, αλλά αυτοί πρέπει να πάρουν την παράταξη στα χέρια τους. Δεν μπορεί ο νεοδημοκράτης που δεν έχει κανένα τρόπο να εκφραστεί, έχουν καταργηθεί τα όργανα. Τα όργανα υπάρχουν γιατί είναι δοτά. Δεν εκλέγεται κανείς, ούτε ο πρόεδρος ΟΝΕΔ, ούτε ο συνδικαλισμός υπάρχει, καμία μαζική οργάνωση δεν εκλέγεται. Άρα το κόμμα δεν μπορεί να αντιδράσει. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κρατήσουν ψηλά την τιμή της παράταξης. Έχουν καθυστερήσει ήδη υπερβολικά. Να βγάλουν από πάνω στο πέπλο του φόβου. Δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτές για να φοβούνται. Δεν είναι βουλευτές για να ονειρεύονται να γίνουν πάτσιδες. Πρέπει να είναι βουλευτές για να ονειρεύονται να γίνουν καλύτεροι οι ίδιοι και να κάνουν καλύτερη την Ελλάδα. Όχι το πώς θα χρηματιστούν και πώς θα χρηματίσουν. Είναι ντροπή και είναι συνυπεύθυνοι σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Και να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πιστεύω ότι υπάρχουν από σύνδρομο αυτοκτονικού εγκασμού. Με την απλή αναλογική, ούτως ή άλλως θα μείνουν 50 εκτός. Με αυτά που γίνονται, θα πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 30%, θα μείνουν και άλλοι εκτός. Έστω την αίσθηση της αυτοσυντήρησης δεν την έχουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να τους κοροϊδεύει κατάμουτρα ένα αναμονή καταργημένος πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος αυτός μετράει μέρες από το πότε θα φύγει από την πρωθυπουργία και πότε θα περάσει το κατόφλι του ειδικού δικαστηρίου και τον ανέχονται. Οπουδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα, στο δυτικό ημισφαίριο, όχι θα είχε παραιτηθεί. Θα είχε ήδη κληθεί από εισαγγελείς για να δώσει απαντήσεις. Και αυτός ακόμα βγαίνει και έχει το θράσος να βγαίνει στα κανάλια και να ζητάει εξηγήσεις, λες και είναι ρεπόρτερ. Μα αυτός είναι επικεφαλής της χώρας. Τώρα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Αφού έχει βγάλει το δόγμα ομερτά, αφού με νόμους έχει απαγορεύσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων. Μόνος του τους έκανε, νόμους έκανε. Εγώ την φράση για το καθεστώς μπορώ να την τεκμηριώσω. Ο άνθρωπος, πρώτη απόφαση που κάνει, που παίρνει με το που μπαίνει στο μαξί μου, είναι να πάρει την ΕΥΠ στα χέρια του. Γιατί? Η επόμενη του απόφαση είναι να μην δημοσιεύεται τίποτα και να τρως 10 χρόνια αν μιλάς για θέματα που αφορούν τη δίθεν εθνική ασφάλεια, την οποία μόνος του την ήθελε μονοπόλιο. Κάνει εξεταστική επιτροπή, η οποία δεν καλεί τους κλασικούς υπεύθυνους. Και τώρα ξαναθυμάται μετά τις δημοσιεύσεις του Βαξεβάνη να τους καλέσει. Τον Μπίτσιο, τον Λαβράνο και την άλλη συμμορία. Λοιπόν, η συμμορία αυτή έχει κουμπαριές και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη και με ενεργεία υπουργό της κυβέρνησης. Έναν από τους προθήμους. Βορειοελλαδίτη. Συνονοματό μου. Θα βγει να πει αν έχει κουμπαριά ή όχι. Πόσο θα κρύβονται. Κύριε Καραχαλιό, εδώ πρέπει να βάλω τελεία λόγω χρόνου, όχι τελεία σε εσάς, λόγω χρόνου. Νομίζω όμως ότι ακούστηκε, βλέπω μία φόρτιση, μία οργή με πολλά προσωπικά στοιχεία. Μα να σας πω κάτι, εμένα, εγώ το κόμμα αυτό το νοιάζομαι και το ζω. Μεγάλωσα μέσα στη Ριγύλης. Λοιπόν, δεν μπορώ να βλέπω μία ολόκληρη παράταξη να ξεφτυλίζεται, αλλά και επειδή ζω αναγκαστικά, και θα σας πω άλλη ώρα τα προσωπικά μου και στο εξωτερικό, να υπάρχουν πλέον πρωτοσέλιδα που θυμίζουν την εποχή των Pampers, να υπάρχουν πρωτοσέλιδα που θυμίζουν την εποχή των συνταγματαρχών. Να κυκλοφορώ στο εξωτερικό και να μου μιλάνε φίλοι μου που ασκούν εδώ το επάγγελμα το δικό σας της δημοσιογραφίας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Ένας άντε και μας ξέφυγε. 25.000 πώς μας ξεφύγανε. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο Βαξεβάνης, αν ισχύουν, πώς θα μπορέσει να σταθεί την επόμενη μέρα. Μου λέτε. Και πώς θα σταθεί η χώρα. Μια χώρα από την πατρίδα 28 της Ευρώπης, μια χώρα υποτίθεται δημοκρατική,
έχει τον Πρωθυπουργό να παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και από ό,τι φαίνεται σε λίγο και τη γυναίκα του. Μα πού ζούμε? Μας κάνει, είμαι οργισμένος γιατί μας έχει κάνει να ντρεπόμαστε που ερχόμαστε από αυτή τη χώρα. Μια χώρα που φαίνεται να ανήκει στην Ευρώπη, αλλά προφανώς ανήκει σε άλλες ηπείρους. Νίκος Καραχαλιός. Έχει ξεφτυλίσει τη δημοκρατία. Πρέπει να πάει σπίτι του το συντομότερο, αφού έχει δώσει εξηγήσεις. Νίκος Καραχαλιός. Καλημέρα κύριε Καραχαλιό. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα. Μια από το Ηράκλειο. Καλή ημέρα για την Ελλάδα, εύχομαι. Να είστε καλά.